Μετά το θέμα που είχε ανακύψει το βόλιο με μαθητέ που ξάπλωναν στο δρόμο για να ανεβάσουν βίντεο στο TikTok, ανήλικοι τώρα ανακάλυψαν μια νέα πρόκληση όπω φαίνεται στο βόλιο. Συγκέντρωναν χιόνι όπω αποκαλύπτεται από του δρόμου και πετούσαν χιονόμπαλε σε ανυποψία στου οδηγού στο κέντρο του βόλου. Οι πολίτε που έπρεπε να κυκλοφορούσαν με τα αυτοκίνητά του στο κέντρο τη πόλη τι ημέρε που έπεφτε το χιόνι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ασυνειδησία 15χρονων μαθητών. Ενώ η οδήγηση απαιτούσε πολύ μεγάλη προσοχή και η οδηγοί πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στην οδήγηση, οι ανήλικοι πετούσαν χιονόπαλε στα γιοταχή για να χάσουν οι οδηγοί τον έλεγχο και να καταγραφεί η φάρσα σε βίντεο, με τα αυτοκίνητα να κάνουν σε κάποιε περιπτώσει ακόμη και οχτάρια στο δρόμο. Πριν από λίγε ημέρε, όπω αποκαλύπτεται, ξεκίνησε η φάρσα στην Οδό Δημητριάδο, όπου μια παρέα παιδιών ακροβολίστηκαν σε γωνίε και πετούσαν χιονόπαλε σε οδηγού. Αμέσω ειδοποιήθηκαν οι αρχέ και έφτασαν άνδρε τη αστυνομία στον τόπο του περιστατικού και έγινε και μια σύλληψη ενό ακολούθησε και η σύλληψη των γονιών του. Ο ανήλικο αφέθηκε ελεύθερο όπω και οι γονείς του, αλλά η εισαγγελία του βόλου έδωσε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας και αυτοράξανις ιδιοκτησία ει βάρος του μαθητή. Ενώ στο σκαμνί του κατηγορούμενο θα καθίσουν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.